Υπήρξε στο παρελθόν, νομίζω, και πρόεδρος της ΣΥΤΙΣ, ε. Ναι. Κώστα. Τώρα. Ναι, τώρα θα πει ο κύριος Κυβουρόπουλος. Είναι στο φυλάκι. Με τη βαλιτσούλα του βλέπουμε κι αυτός. Ναι, ναι. Ο Σκάι ήρθε εδώ, σύσσωμο, το επιτελείο, στην προκαθορισμένη ώρα που ήταν, στις 8 παρα 10 δηλαδή, όπως είχε βγει στην κλήρωση. Τήρησε με βλάβη τον προγραμματισμό, λοιπόν. Ναι, όλοι με τα εφόδια τους, με τις τσάντες τους, θα είναι πολύ ωραία η διαδικασία. Ο κύριος Κυμπουρόπουλος ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας, δεν ναι. έχει έρθει ο κύριος Αλαφούζος, έτσι. Όχι, 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 δεν έχει έρθει, ο κύριος Κυμπουρόπουλος θα είναι. Και τον παρακολουθήσαμε χθες δηλώσεις του από τη Γενική Γραμματεία για τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις που εξέφρασε για αυτά τα δύο ζητήματα που απασχόλησαν χθες την διαδικασία στην Γενική Γραμματεία. Εντάξει, με τη διαδικασία όλα πιστεύω θα κυλήσουν ομαλά. Κοιτάξτε να δείτε, η διαδικασία θα κυλήσει με την ομαλότητα που έχει φτιαχτεί εντός εισαγωγικών. Με την αρχιτεκτονική αυτής της ομαλότητας. Δεν είναι ομαλή διαδικασία. Είναι ανώμαλη διαδικασία. Και όπως ξέρετε, και ως ΣΚΑΙ και ως φυσικά πρόσωπα, έχουμε αντιδράσει. Ελπίζω αυτή η ανώμαλη εντός εισαγωγικών διαδικασία θα εξελιχθεί τελικά θετικά για το καλό της πολυφωνίας. Από τη στιγμή που είστε εδώ όμως, σημαίνεται ότι αποδέχεστε τη διαδικασία, έτσι δεν είναι? Αναγκαζόμαστε να την αποδεχθούμε. Και πιστεύω ότι. Ερχόμαστε σήμερα να προσφέρουμε λύτρα για τη συνέχιση λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών που απασχολούν κόσμο, που εγγυώνται την πολυφωνία και τον πλουραλισμό. Ευχαριστώ. Έχετε εικόνα πόση ώρα θα κρατήσει όλο... Αυτό είναι ένα στοιχείο της ανώμαλης διαδικασίας. Πάντως εδώ είστε όλοι για τη διαδικασία. Και δεν αισθανόμαι εγώ προσωπικά καθόλου ταπεινωμένος. Αντιθέτως, είμαι ευτυχής που για μια ακόμα φορά, με καλή ζωή, να υπερασπιστώ δημοκρατικές αρχές. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Κύριος Κυμπουρόπουλος, τον ήταν ακούσαμε, αυτός από τον ΣΚΑΙ. Αναγκαζόμαστε να αποδεχθούμε τη διαδικασία. Τη χαρακτήρισε ανώμαλη τη διαδικασία, ενώ αν το έχω αντιληφθεί σωστά, μίλησε για λύτρα, δηλαδή ότι αισθάνεται όμηρος αυτής της διαδικασίας. Από την άλλη, καθόλου ταπεινωμένος, καθώς υπερασπίζεται δημοκρατικές αρχές και αξίες, όπως η πολυφωνία. Το δεδομένο είναι ότι αυτό το τοπίο έπρεπε κάποια στιγμή κάποιος να αποφασίσει να ρυθμιστεί και να λειτουργήσει με νομιμότητα. Διαφωνίες ως προς τη διαδικασία, ωστόσο συμμετέχει κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε πίσω στην Ίνα, μπας και προλάβει να μας τα πει πριν αρχίσουν να έρχονται και οι υπόλοιποι. Πινκ-πονκ στα γρήγορα λοιπόν, να είχαμε μείνει στις θέσεις...